Ναι, με ενημερώσαν, οπότε πήγα να δω τι γίνεται. Όντως η καταστροφή είναι τεράστια, γιατί ήταν κεντρικός ο αγωγός. Ναι. Αρκετά από τα καταστήματα εκεί, καταρχήν σχεδόν όλα τα καταστήματα έχουν υπόγεια εκεί και στα υπόγεια είναι φορτωμένα με εμπορεύματα που χρησιμοποιούν και ως αποθηκευτικούς χώρους αλλά και ως χώρους επίδειξης. Και επαναλαμβάνω, είναι καταστήματα εμπορικά, είναι καταστήματα αναψυχής, είναι φαρμακεία, είναι ό,τι θες κατάστημα εκεί στην Ερμού. Ναι, γιατί ναι, είναι δηλαδή πυκνοκατοικημένη εκεί η περιοχή και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εκεί. Ακριβώς. Εκτός από την εξωτερική ζημιά την οποία μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας, εδώ έχουν σηκωθεί τα πεζοδρόμια εκεί πέρα. Λοιπόν, ήταν φοβερή η ένταση του νερού γιατί ο αγωγός ήταν κεντρικός. Και στα περισσότερα καταστήματα, αυτά που πρόλαβα να δω δηλαδή, γιατί βγαίναν τα νερά ακόμα, το νερό έχει φτάσει πάνω από ένα μέτρο. Ναι, πραγματικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τώρα εσείς στο επιμελητήριο έχετε μια επιτροπή, έτσι δεν είναι, που εμείς εκτιμά την κατάσταση. Ναι. Εμείς έχουμε την αρμοδιότητα για την εκτίμηση ορκωτής πραγματογνωμοσύνης, για να εκτιμήσουμε δηλαδή επί της ουσίας. Ποιοι αποτελούν αυτή την επιτροπή πραγματογνωμοσύνης εκεί πέρα για τις ζημιές? Τώρα, επειδή είναι λίγο σοβαρή κατάσταση, θα πάω εγώ μαζί με τον πρόεδρο του εμπορικού τμήματος, τον κύριο Βαϊνά. Μάλιστα. Άρα θα είστε εσείς και ο κύριος Βαϊνάς? Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία, πρέπει τότε να γίνουν οι επίσκεψεις. Αυτή την πραγματογνωσή τη δέχεται το δικαστήριο μετά? Ναι, βεβαίως. Είναι επίσημο έγγραφο του κράτους. Είναι επίσημο έγγραφο του κράτους. Η ΔΕΙΑΚ μπορεί να φέρει αντιρρήσεις επί του πορίσματός σας? Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρητικά τουλάχιστον. Διαδικασία. Κοιτάξτε, θεωρητικά από την εμπειρία μας έχει δύο δρόμους. Ο πρώτος δρόμος είναι να πάνε συνενετικά και ο δεύτερος δρόμος είναι να ακολουθηθεί η δικαστική οδός. Νομίζω επειδή το μέγεθος της καταστροφής είναι μεγάλο, εγώ προέτρεψα να κάνουμε μια συνάντηση με το καλό πρώτα όταν θα τελειώσουμε λίγο έτσι. Άρα εσείς λέτε για να αποφύγουμε τα δικαστήρια, μόλις βγάλετε το πόρισμά σας για όλα τα καταστήματα. Ναι. Καλά είναι να πάτε στη ΔΕΙΑ και να πείτε ότι η ζημία στο τάδε κατάστημα είναι τόσες, στο τάδε τόσες, σύνολο τόσο. Να προσπαθήσουμε να βρούμε μια συνενετική λύση. Αν δεν μπορέσετε να βρείτε, τότε θα πάτε δικαστήρια, φαντάζομαι. Μετά καταστηματάρχης θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσει τη δικαστική οδό, κάτι το οποίο όμως είναι πολύ χρονοβόρο και θα πανηρό, καταλαβαίνω. Τώρα, όλα αυτά πότε θα συμβούν όμως, κύριε Καρταγλή? Άμεσα. Δηλαδή, σήμερα θα γίνει αυτή η εκτίμηση? Κοιτάξτε, σήμερα καταρχήν εγώ πήγα, έκανα μια προεκτίμηση από εκεί και πέρα για να κάνω την επίσημη εκτίμηση. Σε πόσα καταστήματα πήγατε, κύριε Καρταγλίδη, να το πούμε κι αυτό? Σχεδόν σε όλα. Απ' έξω σε 2-3 μπήκα μέσα για να δω λίγο το μέγεθος της ζημίας. Γιατί και σε κάποια δεν μπορούσαμε να πούμε μέσα λόγω του ότι υπήρχαν νερά και ήταν μέσα αντλίες κτλ. Οπότε. Είναι πάνω από 10 τα καταστήματα, έτσι? Ναι. Είναι αρκετά, δυστυχώς. Ήταν πολύ μεγάλη η ζημία γιατί ο όγκος του νερού ήταν τεράστιο. Ναι. Ούτε έχετε ξανασυναντήσει κι εσείς κάτι παρόμοιο, δηλαδή? Όχι. Φαντάζομαι ότι. Μεμονωμένες περιπτώσεις έχουμε κάνει. Μεμονωμένες. Αρκετές. Ναι. Δηλαδή έχουμε φτάσει χρονιά και σε αριθμό και 3 και 4. Αλλά έτσι τόσο μαζική δεν το έχω ξανασυναντήσει. Όχι, πρώτη φορά, πραγματικά. Πρώτη φορά. Ήταν μεγάλος όγκος του νερού. Και το σημείο όπως ήταν κατηφορικό, προφανώς τα υπόγεια ρεύματα βρήκαν αρκετά. Και ήταν και νύχτα, δεν υπήρχε κατανάλωση και ό,τι νερό υπήρχε εκεί βγήκε όλο τόφιο. Δεν υπήρχε βρύση ανοιχτή εκεί την ώρα. Ναι, δεν ήταν μια απλή διαρροή, ήταν σπάσιμο του κεντρικού αγωγού. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα φανταστείτε δηλαδή τα υπόγεια που είδα εγώ 2-3, μια πρώτη εκτίμηση που έκανα. Φανταστείτε σε μερικά ήταν πάνω από ένα μέτρο νερό μέσα στο υπόγειο. Οπότε καταλαβαίνετε. Με εμπορεύματα γεμάτο το υπόγειο, έτσι. Ναι, και εμπορεύματα γεμάτο. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά. Η διαδικασία έχει ότι θα πρέπει να γίνει. Ξέρετε, θα χρειαστείτε μια-δύο μέρες, είπατε. Κοιτάξτε, η διαδικασία έχει ως εξής. Πρώτα απ' όλα, οι καταστηματάρχες θα κάνουν τις αιτήσεις τους εδώ στο επιμελητήριο. Ναι. Μετά πρέπει να γίνει ορκωμοσία από το δικαστήριο, γιατί είναι ορκωτή η πραγματογνωμοσύνη. Και μετά θα εκτελέσουμε την αυτοψία. Ναι. Άρα μέσα στη βδομάδα θα γίνουν αυτά. Και να μην γίνουν μέσα στη βδομάδα, Δευτέρα Τρίτη νομίζω θα έχουμε τελειώσει. Ουσιαστικά δεν θα πάρει και πολύ καιρό και η πραγματογνωμοσύνη σας. Όχι. Την άλλη βδομάδα θα σας παρακαλούσα να είστε και πάλι μαζί μας. Βεβαίως. Για να μιλήσουμε για το σύνολο των ζημιών. Για το τι θα εκτιμήσετε πραγματικά και το τι θα κληθεί η ΔΕΙΑΚ να πληρώσει ως αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους. Βεβαίως. Λοιπόν. Εντάξει, κύριε Καρταγλή, δεν δράτουμε, ξέρω αν δράτουμε τις ευκαιρίες και για μια άλλη ανακοίνωση. Έχουμε και διάφορα και τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποια δελτία τύπου για κάποιες εκδηλώσεις. Ναι. Αλλά σήμερα ήθελα να ανακοινώσω για. Γνωρίζετε ότι το Επιμελητήριο Καστοριάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει κάνει αρκετές ημερίδες σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια και γενικά με την αντιμετώπιση. Μάλιστα.
Οι περισσότερες φυσικά ήταν επίσημες. Κάποιες δεν κάναμε κιόλας, γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν λίγο επικίνδυνες από τη μεριά των προτάσεων. Σήμερα όμως θα είναι στην Καστοριά ο Σπύρος ο Παγιάτης, ένας άνθρωπος που ασχολείται με το θέμα αυτό και δικαστικά και εξωδικαστικά. Έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα στις 6.30 ώρα, στο ξενοδοχείο Έσπερος, για όσους ενδιαφέρονται και έχουν θέματα με τα κόκκινα δάνεια και γενικότερα με την συμπεριφορά των τραπεζών, να έρθουν να παρακολουθήσουν. Είναι μια διαφορετική οπτική. Δεν είναι επίσημος φορέας όπως συνηθίζει το επιμελητήριο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επί της ουσίας προσπαθεί να δώσει λύσεις. Έχει φέρει κάποια αποτελέσματα και σήμερα και εγώ ίδιος με μεγάλη ευχαρίστηση θα ακούσω, θα αντικρούσω τα επιχειρήματά του για να δω τι ακριβώς είναι αυτό που θέλει να μας πει. Είναι όμως νομίζω μια καλή ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν. Δεν θα γίνει στο επιμελητήριο, θα γίνει στο ξενοδοχείο του Έσπερος στις 6.30 ώρα σήμερα. Κύριε Καράκλητη, σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.